land state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Καλημέρα, παιδιά! Γεια σας, εδώ! Τι βλέπω, γιατί μεγάλη έκπληξη. Ναι! Και τελικά πώς θα μας εξηγήσετε αυτή τη μεγάλη έκπληξη. Ελπίζουμε να μην μπερδέψουμε εσύ τώρα. Θα σας εξηγήσω όλο το καταλάβετε. Ναι, γιατί, τι μας πέρασες. Όλα συγκλήξαν από μια μεγάλη έκπληξη. Τι, από μια μεγάλη έκπληξη. Στην αρχή μπορούμε να φανταστούμε ότι τα σωματίδια ήταν ενωμένα σε ένα μικρή σούπα στη γελό σωματιδίου. Συγγνώμη, τώρα εγώ δεν κατάλαβα. Φαντάζομαι τα βουδάκια την ώρα που βγαίνουν διάλειμμα. Αμέσως μετά από τη μεγάλη έκπληξη, τα πρώτα σωματίδια της ύλης άρχισαν να κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Τώρα κατάλαβα. Έτσι δημιουργήθηκαν τα πρώτα ηλεκτρόνια κατά κουάρκ. Ενώ η θερμοκρασία συνέχισε να ελαττώνεται, εμφανίστηκαν τα πρώτα πρωτόνια και νετρόνια. Αργότερα δημιουργήθηκαν οι πυρήνες, υδρογόνοι και ηλίου. Τα ηλεκτρόνια ενώθηκαν με τους πυρήνες και δημιουργήθηκαν τα πρώτα άτομα. Το σύμπαν γέμισε με φως. Με ανάλογη διαδικασία δημιουργήθηκαν τα πρώτα άστρα και οι γαλαξίες. Στους πυρήνες των μεγάλων άστρων δημιουργήθηκαν τα βαρύτερα στοιχεία. Αυτή ήταν η αρχή του σύμπαντός μας. Αργότερα δημιουργήθηκε το ηλιακό μας σύστημα και πολύ αργότερα η γη μας. Από το Big Bang και μέχρι σήμερα έχουν περάσει περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια. Ελπίζω να καταλάβατε, παιδιά. Ναι, Σέλτον, καταλάβατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα όλα αυτά που μας είπατε θα μας είναι χρήσιμα στο μέλλον. Δηλαδή το συμπέρασμα είναι ότι όλα γύρω μας, από τη πιο μικρά σωματίδα μέχρι όλους τους γαλακτίες, δημιουργήθηκαν από τη μεγάλη έκρηξη. Ναι, πολύ σωστή σκέψη αυτή.